Είναι όμως και κάτι στόματα, κάτι θεολόγους, άλλο τον θεολόγο τον πώς τον είπαμε, που η συνωνυμία με τον συγχωρημένο πέθανε, ξέρεις για την εντύπωση πως είναι γιος συγγενής, στο δικαστήριο της Αποκάλυψης που είχε τότε. Ποιος είναι καλής? Ο Παναγόγος. Ο Παναγόγος, ο Ρίσσα Λανιστούγιου. Ναι, ναι. Που ήταν μαζί με τον... Καταλήγος.
Ακούει εδώ. Είναι πολύ φοβερή λέξη. Τον άκουγε λαός όπλος. Πολύ. Και εντούτοις ενώ τον άκουγαν όλοι, έλεγε εκείνος που έχει αυτιά να τα ακούσει, ας τα ακούσει. Υπήρχε η εσωτερική ακοή στους πιο πολλούς. Εντελώς κλειστή. Το είπε ο Κύριός μας. Κύριε, γιατί μιλάς με παραβολές, του είπε οι μαθητές. Και εκείνος είπε, ημίν σε εσάς δέδονται γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Έχουν δοθεί ώστε να γίνονται γνωστά τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σε ποιους εσάς δηλαδή? Στους μαθητές μου. Σε σύγκριση με εκείνους που ακούνε που είναι λαός, είστε λίγοι. Λίγοι έκλεκτοι. Σε εσάς λοιπόν τους λίγους, ο λόγος του Θεού είναι καθαρός και εξάστερος και διάφανος. Ευχόμαστε ο Θεός, Παναγία, ο Χριστός, οι Άγιοι και οι Προφήτες, να μας ενισχύουν το μυαλό, να μας το διανοίγουν το μυαλό. Είναι μεγάλη υπόθεση για να κατανοούμε τις γραφές, που η κατανόηση δεν είναι θέμα μελέτης μόνο, η κατανόηση είναι θέμα ζωής. Όσο αγιότερος είσαι, όσο προσπαθείς τουλάχιστον να πούμε έτσι σε απλή γλώσσα, με την προσευχή σου και με τα μυστήρια, αλλιώς άλλο δρόμο δεν υπάρχει, τόσο κατανοείς το νόημα της γραφής. Μπορεί να είμαστε, να σερνόμαστε, όπως το λέει η λέξη, λόγω αδυναμιών, μπορεί να μας τυραννούν τα ερωτήματά μας που τα έχουμε από τη γέννησή μας και από την ελληνική μας ηλικία, αλλά και μόνο που γονατίζουμε και λέμε «Είμαι το Θεέ μου», το λέμε και το καταλαβαίνουμε, γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Δεν είναι αλλιώς αλήθεια, πώς θα πεις, ότι είμαι Άγιος, δεν το πεις. Πέρα τα προσέλη θα πεις «Είμαι το Θεέ μου». Ο Θεός βλέπει ότι αγωνιζόμαστε και μας σκεπάζει με τη χάρη Του και ζούμε στην πράξη και κατανοούμε το θέλημά Του. Γιατί γύρω μας υπάρχει όμως σαν εκείνα που τα κύματα που περιγράφει τις θαλάσσεις, η αποκάλυψη, που κουνιώνται, που ταράζονται, που κάνουν κλπ. Έτσι είναι ο όχλος ο πολλής, που δεν γνωρίζει τίποτα και τα ξέρει όλα. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δεν γνωρίζει τίποτα και τα ξέρει όλα. Λοιπόν, αδελφοί μου, και εμείς πάντοτε έχουμε μπροστά μας το λόγο του. Τον έχουμε γραπτό στα Άγια Κείμενά μας, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Τον μιλάμε, τον συζητάμε, τον ακούμε το λόγο του Θεού. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό, τον Κύριο, που αυτός είναι ο μοναδικός σφορέας. Τώρα τι να πω εγώ ότι μιλάω το λόγο του Θεού, θεολόγος είμαι, εν πάση περιπτώσει, από ανάγκη. Από ανάγκη. Να μας ανοίξει τα μάτια και τα αυτιά και το μυαλό. Για θυμηθείτε. Όταν λέει τους άνοιξε το νου στους δύο Αποστόλους Κλεόπα και στο Λοσίτο Λουκάς, τότε λέει καταλάβανε ότι τι έλεγαν οι γραφές μέσα. Και θέλω και κάτι επόμενο να πω. Αναφέρεται και σε μια παραβολή του Χριστού ζωντανά, αλλά και σε λόγο προφητικό, ότι έρχεται, λέει, η εποχή που θα βασιλεύσει μεγάλη πείνα πάνω στη γη. Και συμπληρώνει ο προφήτης
ότι πείνα του ακούσε και του λέει λοιμό. Λοιμό για να ακούσουν λόγον Θεού. Λοιμό. Ξέρουμε όλοι μας ότι δύο είναι περιπτώσεις που μπορεί να προκύψει λοιμός. Πείνα έως εκεί που δεν περίμενα, έτσι. Δύο είναι περιπτώσεις. Η μία είναι να αρρωστήσει κανείς και να χάσει την υγεία του και να χάσει την όρεξή του. Και βέβαια να πεινάει και να μην το καταλαβαίνει. Άμα χάσει την όρεξη, από εκεί πέρα η πείνα δεν γίνεται αισθητή. Και η δεύτερη περίπτωση είναι να μην έχεις να φας και να έχεις φοβερή λοιμό, το λέγαμε, λόγω ελλείψεως αγαθών. Λόγω ελλείψεως αγαθών. Όμως η Γραφή σημειώνει ότι δεν θα συμβαίνει το δεύτερο. Να απουσιάζει ο λόγος του Θεού και να υπάρχει λοιμός στην ψυχή, εννοείται, αλλά θα υπάρχει πλούσιος ο λόγος του Θεού, η τροφή αυτή η πνευματική, και οι άνθρωποι θα έχουν χάσει την υγεία της ψυχής και δεν θα αισθάνονται ότι πεινάνε, ενώ θα υπάρχει πλούσιος ο λόγος του Θεού, αυτή η πνευματική τροφή. Δεν θα τρώνε καθόλου από εκείνο το λόγο του Θεού. Αλλά θα γεύονται οτιδήποτε άλλο εκτός από την καθαρή τροφή που, που είναι ο λόγος του Θεού. Δόξα τω Θεώ. Χίλιες δόξες να έχει, μας αξιώνει να μαζευόμαστε εδώ και οπουδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει προνόμιο χώρου ενός και μοναδικού του να ακούγεται λόγος του Θεού. Όπου σπέρνετε, όπου κηρύτετε, εκεί και το αυτί να ανοίγεται για να ακούει κανείς το λόγο του Θεού. Ας μην σταθούμε λοιπόν σε αυτή την πείνα που την αποκάλυψε ο Κύριος μέσα στη Γραφή, για θυμηθείτε, εκεί αυτός ο πειρασμένος κατάλαβε την πείνα και λέει κάτσε να πάω σπίτι μου, εκεί θα μπορώ να πάω. Θυμόστε τον άσοδο, ε. Πολλοί λέει στο σπίτι πατέρα μου έχουν τρώει και έχουν και τρώει καλά. Και εγώ εδώ τι λέει, λοιμό απόλυμε, λοιμό απόλυμε. Αυτός ο αμαρτωλός είχε συνείδηση ότι χανότανε από την πείνα. Είχε συνείδηση. Και αυτό και είπε, τώρα αμέσως θα σηκωθώ να πάω στον πατέρα μου. Έτσι είπε ο άσωτος. Ενώ όλοι αυτοί οι άλλοι άσωτοι που ζουν στον κόσμο, χωρίς λόγο Θεού, δεν έχουν συνείδηση. Δεν καταλαβαίνουν την πείνα αυτή του λόγου του Θεού. Και είναι πολύ φοβερό να έχεις λοιμό, να μην το καταλαβαίνεις, κινδυνεύεις να πεθάνεις. Και πεθαίνεις. Κινδυνεύεις να πεθάνεις και πεθαίνεις. Θα φροντίσουμε φέτο να ασχοληθούμε να πάρουμε τα θέματά μας από την πρώτη πηγή. Με το φως της Αγίας Γραφής. Θα επιδοθούμε στην ερμηνεία, όχι απλώς ερμηνεία, αλλά και σχολιασμό για το ψυχικό μας όφελος από τις πράξεις των Αποστόλων. Θα πάρουμε μία σειρά και θα προχωρήσουμε και όπου μας φτάσει ο χρόνος. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε τα Άγια Βιβλία μας. Άλλωστε ασφάλεια προς το μία μαρτάνη, για να μην πέφτουμε στις αμαρτίες συχνά, πολύ συχνά, είναι η των γραφών ανάγνωσης.
αναμελετάς τις γραφές, σημαίνει ότι ασφαλίζεις τον εαυτό σου και το φωτίζεις. Το δυναμώνεις με κάτι του πνεύματος που είναι μέσα στη γραφή. Και προχωράς σίγουρα με το φως της γραφής. Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσω, αν έχετε, θα τις φέρετε, τις γραφές, για να μελετάμε μέσα από τη γραφή και να στεκόμαστε πάνω στο νόημα της γραφής. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω εγώ, διαβάσω 11 στίχους από τη γραφή και πάνω σε αυτούς τους στίχους της γραφής, από την αρχή βέβαια, πάνω στους στίχους αυτούς θα κάνουμε το δικό μας, τη δική μας συζήτηση ή σχολιάσμα. Αρχίζω λοιπόν. Το μεν πρώτο λόγον, επί εισάμιν περιπάντων ο Θεόφιλε. Ο δείξε το Ιησούς, ποιήντε και διδάσκην άκρη εις ημέρας και δηλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξατο και ανελήφθη. Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης διημερών τεσσαράποντα οκτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού. Και συναντιζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμον μη χωρίζεστε αλλά περιμένει την επαγγελία του πατρός ειν οικούσατε μου. Ο Ιωάννης μεν εβάπτισεν εν είδαν. Εμείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω ου μεταπολάς ημέρας τάφτας. Ημέν ουν συνερθόντες και επιρώτων αυτό λέγοντες Κύριε ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία το Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, ουχή ημών εστί γνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο πατήρ έθετο εμπειρία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμη επερθόντας Αγίου Πνεύματος εφημάς, και έστιστε μη μάρτυρες εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία έως εσχάτους της γης. Και ταύτα λοιπόν βλεπόντων αυτών επήρθη και νεφέρει υπέλαβεν αυτών από τον θαλμόν αυτών. Και όσα ταινίζονται σύσσαν εις των ουρανών πορευωμένων αυτού και ιδού άνδρες δύο παριστήκεσαν αυτοί σε νεστή τη λευκή ή και είπων άνδρες Γαλιλαίοι τι εστήκατε βλέποντες εις των ουρανών. Ούτως ο αναλυφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελέψετε ον τρόπον εθεάσεστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Να δούμε λίγο την εξήγηση για να έχουμε επαφή και με το κείμενο. Το μεν πρώτο βιβλίο, το οποίο καλείται Ευαγγέλιο, συνέγραψα Θεόφιλε, για να ξυστορίσω σε αυτό περιληπτικά όλα όσα έκανε και δίδαξε ο Ιησούς από την αρχή της δημοσίας δράσεώς του μέχρι της ημέρας κατά την οποία αναλύθηκε στους ουρανούς αφού προηγουμένως με συνεργό και το Άγιο Πνεύμα έδωκε εντολά στους Αποστόλους, τους οποίους ο ίδιος διάλεξε. Σε αυτούς δε τους ίδιους παρουσίασε τον εαυτό του ζωντανό μετά τα παθήματα και διαμέσου πολλών αποδείσεων τους εβεβαίωσε ότι πράγματι ήταν ζωντανός. Παρουσιαζόταν δε κατά διαλύματα επί 40 ημέρας κατά τα οποία εμφανίζεται εις αυτούς και
και ομιλούσε για τις αλήθειες και τα μυστήρια που αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού. Και ενώ έτρωγε μαζί τους την αυτήν την ίδια με εκείνους τροφή, τους έδωσε παραγγελία να μην απομακρύνονται από το Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την πραγματοποίηση της υποσχέσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο θα έστελνε ο Πατήρ κατά την υπόσχεση, έλεγε σε αυτούς ο Αναστάς Κύριος, ακούσετε από το στόμα μου. Είναι δε ανάγκη να περιμένετε για να λάβετε το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο Ιωάννης, μεν ο βαπτιστής, εβάπτισε με απλό νερό και το βάπτισμα του Ιωάννου συνεπώς δεν είχε δύναμη να συγχωρήσει και να γεννήσει ψυχές. Σεις όμως θα βαπτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα όχι πολλές ημέρες ύστερα από αυτές που περνάμε. Ύστερα λοιπόν από τις ελπίδες αυτές που έδωσε ο Χριστός στους μαθητάς του, ήρθαν όλοι μαζί και το ρωτάγανε λέγοντας: «Κύριε, πες μας εάν κατά το χρονικό αυτό διάστημα, τώρα δηλαδή μας μιλάς, πρόκειται να αποκαταστήσει στην παλαιά δύναμη και δόξα τη Βασιλεία του Ισραήλ, αν θα φτιάξει το κράτος του Ισραήλ, επειδή ζεις». Ο Ιησούς όμως είπε προς αυτούς: «Δεν ανήκει σε εσάς και δεν είναι δικό σας δικαίωμα να γνωρίζετε τα χρόνια ή τους χρόνους, τους ορισμένους μήνες και ημέρες, κατά τα οποία ο Πατέρας κάτσε στην αποκλειστική εξουσία του, ώστε αυτός μόνος να γνωρίζει και αυτός μόνος να φέρει εις πέρας όσα κατά τη διάρκεια αυτόν τον χρόνο θα γίνουν. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα και θα είστε μάρτυρες του βίου μου και της διδασκαλίας μου και στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης». Και αφού είπε αυτά, ενώ εκείνοι τον έβλεπαν, ψώθηκε στον ουρανό επάνω σε ένα σύννεφο. Παρουσιάστηκε σαν άλλο όχημα από κάτω του και τον επήρε από τα μάτια τους. Και ενώ είχαν κακομένα τα μάτια τους στον ουρανό, τότε ακριβώς που ανέβαινε εκεί ο Κύριος μας, να, δύο άγγελοι παρουσιαστήκανε, στάθηκαν κοντά τους με φορέματα λευκά και είπαν στους Ισραηλίτες: «Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε και παρατηρείτε με βλέμμα ακίνητο στον ουρανό? Ο Ιησούς, ο οποίος αναλήφθηκε από εσάς τώρα στον ουρανό, θα έρθει με τον ίδιο τρόπο, με το σώμα δηλαδή, καθήμενος επάνω σε σύννεφο, όπως και τώρα γεμάτη θαυμασμό και έκπληξη τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό». Αυτό είναι ένα κομμάτι από το πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Από ό,τι θα είδατε, θα πάρουμε ορισμένα από εδώ για να δούμε το βάθος τους. Έγραψε το βιβλίο αυτό για ένα χριστιανό προσωπικά δικό του, ο Άγιος Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Αυτός έγραψε αυτό το βιβλίο που ονομάζεται «Πράξεις των Αποστόλων». Και τον ονομάζει με το όνομα Θεόφιλε. Αυτό είναι το όνομά του. Σε ένα τόνο φιλικό. Πώς λέω εγώ, Δημήτρη, τι κάνεις? Και ο Ιερός Ευαγγελιστής σε χαμηλό, ταπεινό τόνο, στην απλοϊκή μας γλώσσα θα λέγαμε, λέγει: «Αυτό το βιβλίο το γράφω σε σένα, αλλά έχω στείλει και άλλο βιβλίο σε σένα». Το τέταρτο Ευαγγέλιο, με συγχωρείτε, το τρίτο Ευαγγέλιο, το καταλαβαίνετε, το έγραψε για να στηρίξει ακριβώς την πίστη εκείνο το χριστιανό, το Θεόφιλο. Αλλά εκεί θα δούμε στην αρχή του Ευαγγελίου του Λουκά, ο ίδιος κατά Λουκά και τις πράξεις όπως τον γράφει, να λέει: «Κράτηστε Θεόφιλε». Εκεί το ονομάζει κράτηστο. Θα λέγαμε δηλαδή σήμερα εξοχότατε. Κατήχε επίσημη θέση.
ο Θεόφιλος. Πολλοί επισημητές. Και βέβαια, αφού ήταν αρχή και τον είχε κάνει χριστιανό, κρατούσε τις αποστάσεις ευγενίας. Τους τίτλους, τους κοινωνικούς. Πώς λέμε Παναγιώτατε, Σεβασμιώτατε, Ερεσιμότατε κλπ. Και πώς λέμε με το όνομά του, με το όνομά τους εκείνους που έχουν αξιώματα, έτσι και εδώ τον αποκάλεσε κράτιστο, εξοχότατο το ονόμασε. Δεν είναι κακό να τους ονομάζουμε με τους τίτλους, αλλά κακό είναι να ζητάει κανείς τίτλους και να μην έχει αξία. Που συμβαίνει συνήθως στον κόσμο αυτό. Που συμβαίνει συνήθως στον κόσμο αυτό. Αυτοί που έχουν αξία καταργούν τους τίτλους και αφήνουν το απλό όνομα, το πολύ απλό όνομα για να μην πλησιάζει κανείς εύκολα με την ταπείνωση. Εδώ δηλαδή είναι θέμα ταπείνωσης και τον ονομάζει Θεόφιλο απλώς με το όνομά του. Σου γράφω και τούτο το βιβλίο της πράξης, Θεόφιλε, και το απευθύνω σε σένα. Και θα σου μιλήσω, λέει μέσα, για όλα όσα έπραξε ο Χριστός από την ημέρα που διάλεξε τους Αγίους Αποστόλους μέχρι την ημέρα που αναλήφθηκε στους ουρανούς. Και θα αναφέρω ακόμη τι έκανε, τι υποσχέθηκε πριν αναλυθεί στους ουρανούς. Ότι θα του στείλει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να τους ενισχύσει και μετά από αυτή την υπόσχεση που τους έδωσε, γράφει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής, ανελήφθη εις τους ουρανούς. Σε αυτούς τους Αποστόλους που διάλεξε ο Κύριος μας, τους οποίους υποσχέθηκε ότι θα στείλει το Πανάγιο Πνεύμα για να μην μείνουν μόνοι τους, σε αυτούς τους Αποστόλους παρουσιαζόταν επί 40 ολόκληρες ημέρες για μετά την Ανάσταση, μετά το πάτημά του, για να τους δώσει χειροπιαστά σημάδια ότι ζει και είναι αναστημένος. Για το ότι έδωσε σημάδια το γνωρίζουμε όλοι. Ένα σωρό σημάδια. Και μάλιστα όλοι ξέρουμε ότι δεν ήταν μόνο ο Θωμάς, αλλά και άλλοι Απόστολοι που αμφισβητούσαν την Ανάστασή του και παρουσιάστηκε ομαδικά σε αυτούς για να βεβαιώσει ότι ζει και ότι είναι αναστημένος. Έχουμε σημάδια ότι αναστήθηκε, βεβαιώσεις από τους Αποστόλους πιστούς που δέχτηκαν το αμέσως την Ανάσταση από μηνύματα και τα λέγαμε σε εισαγωγικά και από απίστους, μα που πίστευσαν, γιατί τον είδαν και τον άκουσαν, τον είδαν με τα μάτια και τον άκουσαν με τα αυτιά τους. Θα ήθελα να αναφέρω τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη, άμα ανοίξουμε την πρώτη επιστολή του, θα βρούμε εκεί να μιλάει τόσο όμορφα, να λέει εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, εκείνο που ακούσαμε με τα αυτιά μας, εκείνο που πιάσαμε με τα χέρια μας, εκείνον που είναι ο Θεός μας, αυτόν κηρύττουμε. Ο εθεασάνωσα, ο ακικώαμε, ο εχίεση μου εψηλάψαν, αναγγέλαμε την ημίν. Κάτι που το πιάσαν, κάτι που το είδαν, κάτι που το άκουσαν. Αυτό αναγγέλλουμε ημίν. Αυτό. Σας κηρύττουμε που είναι η μοναδική αλήθεια και που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αναστημένος τη εαυτού δυνάμει
με τη δική του δύναμη, σαν Θεός, από τον τάφο. Άρα λοιπόν έχουμε τεκμήρια, πως λέει εδώ πέρα ο Ιερός Ευαγγελιστής, τα οποία πήραν οι Απόστολοι επί 40 συνεχής ημέρας μετά την Ανάσταση. Βέβαια ο τρόπος της Αναστάσεως είναι μυστήριο. Αυτός ξέρει ο ίδιος το πώς αναστήθηκε. Αυτό είναι μόνο στα χέρια της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι σε κανένας ανθρώπου τη δύναμη δυνατόν να κατανοήσει το πώς ο Κύριος μας ανέστη εκ νεκρών. Έτσι λοιπόν έχουμε από τη βασιλεία του Κυρίου, την Άσταση του Κυρίου, τεκμήρια αποδείξεις. Ο Κύριος μας, κατά αυτές 40 ημέρες που παρουσιαζόταν μαζί τους Αποστόλους και συνέτρωγε ακόμη, συνέτρωγε λέει, έτρωγε μαζί τους, για να αποδείξει ότι είναι ο Αναστάς. Τους είπε ότι εσείς, ότι ο Ιωάννης ήταν βαπτιστής, βάπτιζε στον Ιορδάνη ποταμό. Και ότι ήταν βάπτισμα μετανοίας απλώς του Ιωάννη. Εδήλωνα δηλαδή μία απλή μετάνοια. Και όχι βάπτισμα ολοκληρωτικής αφέσεως αμαρτιών. Γιατί όχι, γιατί αν ήταν βάπτισμα ολοκληρωτικής αφέσεως, δεν ήταν ανάγκη ο Κύριος μας να θεσπίσει το Άγιο και Ιερό βάπτισμα. Αυτό είναι το βάπτισμα, ακριβώς αυτό το λόγο έχει. Και τι είπε ο Κύριος, ότι ο Ιωάννης βάπτισε ύδατη μέσα στο νερό, απλώς δείγμα ότι μετανοούν οι άνθρωποι και ό,τι έχουν κάνει, αλλά ολοκληρωτικής αφέσεως θα πάρετε δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είπε ο Κύριος μας. Σεις θα πάρετε δύναμη εξίσου, να του λέει Ιωάννης εβάψε ύδατη. Να το διαβάσουμε να καταλάβουμε. Είναι ανάγκη να περιμένετε για να λάβετε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Ιωάννης μεν εβάπτισε με απλό νερό. Και το βάπτισμά του συνεπώς δεν είχε δύναμη να αναγεννήσει. Αναγεννητική δύναμη έχει μόνο το Άγιο Καιρό βάπτισμα. Εκείνους που το έπαιρναν το βάπτισμα του Ιωάννου δεν είχε αναγεννητική δύναμη. Σεις όμως θα βαπτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα, όχι πολλές ημέρες ύστερα από αυτές που περνάμε τώρα. Τους έδωσε το μήνυμα ότι θα βαπτιστείτε, και βέβαια μέσα στο δωμάτιο Πεντηκοστής που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, τους βάπτισε κυριολεκτικά το Άγιο Πνεύμα μέσα στον χώρο εκείνο που έγινε μια καινούρια πολυβήθρα. Βαπτιστήκατε όμως με το Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα παίρνουμε κι εμείς στη Ιερή Πολυβήθρα μέσα. Βέβαια οι Απόστολοι, όταν τους μίλαγε ο Χριστός, κοιτάξτε να καταλάβουν, να δείτε κάτι, δεν καταλάβαιναν ακόμη τι τους έλεγε. Παρόλο που έλεγε θα έρθει το Πνεύμα, τον βλέπαν αναστημένο με τα μάτια τους. Ξέρουν τι σημαίνει να τον βλέπουν μπροστά τους αναστημένο, τον Κύριο. Να τους μιλάει, να έχουν να κάνει ερωτήσεις, να δίνει απαντήσεις κλπ. Και να μην τον καταλαβαίνουν. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Πώς το καταλαβαίνουν και δεν το καταλαβαίνουν. Να, απλούστατα λέει αμέσως. Το ρωτήσανε, Κύριε, πες μας σε παρακαλούμε. Εμείς τώρα έχουμε στο Ισραήλ μέσα τους Ρωμαίους και μας κυβερνάνε. Έχουμε τον Ηρώδη, έχουμε τον Πόντιο Πιλάτο, έχουμε ένα σωρό διορισμένους άρχοντες
από τη Ρώμη. Το κράτο μας το κυβερνάνε άλλοι. Αυτός μίλαγε για βασιλεία Θεού και αυτούς μιλάνε για... και πήγε άλλα και πήγε πράγματα. Πες μας τώρα εσύ που έχεις τη δύναμη, πότε θα διώξεις τους Ρωμαίους από εδώ μέσα για να ξαναφέρεις, να ξαναφέρεις πάλι στα χέρια τα δικά μας το κράτος μας. Πότε αποκαθιστάς, το λέει, το κράτος του Ισραήλ. Είναι φοβερό πράγμα να βλέπεις το αναστημένο το κύριο. Και του μιλάς για πήγε βασιλεία. Αυτό σου λέει, να με βλέπετε, είμαι ουράνιος, γιατί είμαι πήγιος. Αυτό σημαίνει ότι είχαν κλειστά τα μάτια. Κλειστά τα μάτια. Τον είχαν και 3 χρόνια μαζί, ένα σωρό θαύματα, βλέπουν το θαύμα των δαγμάτων της Αναστάσεως και πάλι του λένε, θέλουμε τον Ισραήλ να τον δούμε ένα λαό με δικό τους άρχον, με δικού τους άρχοντες. Ο Κύριος μας τους δίνει μία απάντηση. Όσο για την αποκατάσταση του Ισραήλ, ξέρει μόνο ο πατέρας. Βέβαια και εγώ ξέρω, γιατί είμαι μέσα στον πατέρα. Και το ίδιο πνεύμα γνωρίζει πότε. Αλλά δεν είναι τώρα, της παρούσης στιγμής, ούτε δική δικαιοδοσία δική σας, να ξέρετε πότε θα αποκατασταθεί ο Ισραήλ. Πότε θα φύγει από τη σκλαβιά και την αιμαλωσία που εσείς ρωτάτε τώρα. Γιατί χρειάζεται να περάσουν από τότε, ας το πούμε έτσι, μέχρι το 1947, τόσα χρόνια για να φτιάξουν λαό οι Ισραηλίτες. Από τότε, μέχρι το 1947, ήταν από κάτω από ξένη κατοχή Εβραίοι. Δεν είχαν κράτος. Αυτό και ο Χριστός είπε, μέχρι στο ορισμένο χρονικό διάστημα, και εννοούσε τα χρόνια εκείνα όλα που ανέφερε, θα είναι σκλάβοι οι Εβραίοι. Αλλά του λέει, γιατί έχετε το νου σας εκεί, εσείς θα πάρετε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα και θα φτιάξετε μία άλλη βασιλεία επάνω στη γη, που δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ρωτάτε τώρα εσείς. Αντίθετα θα λέγαμε σήμερα, αυτή η βασιλεία που φτιάχτηκε για να συνεχίσει το διαγωνισμό που ξεκίνησε ο Ηρώδης μέχρι τη συνέχεια του αιώνος. Γιατί αυτοί θα καταστήσουν την Εκκλησία του Χριστού διοκομμένη και μάλιστα ρηγμένη μέσα στα σπήλαια, όπως λέει η Αποκάλυψη. Αυτή θα είναι η αιτία. Η αποκαταστημένη λαϊκή κοσμική βασιλεία του Ισραήλ πάνω στη γη. Ο Κύριος μας, όπως είπε στον Πιλάτο, η βασιλεία η εμή ουκέστη εκ του κόσμου τούτου. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτόν τον κόσμο, αλλά είναι βασιλεία ουράνια. Αδελφοί μου, τους βεβαιώνει ότι αν θα την πάρουν τη δύναμη, θα γίνουμε μάρτυρες σε όλη τη γη, μάρτυρες. Κύριες δηλαδή. Εδώ θα ήθελα να σταθώ λιγάκι. Πώς θα προσπερνάμε τη γραφή, ότι διαβάζουμε και δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Σκεφτήκαμε ποτέ. Με το απλό μυαλό μας δεν χρειάζεται να έχουμε πάρα πολύ μυαλό. Σε όλη τη γη πώς αγράμματοι άνθρωποι κήρυξαν. Το βάλανε αυτό στο μυαλό μου να το δούνε ποτέ. Πώς κήρυξαν αυτοί οι άνθρωποι. Πού βρήκαν τη γλώσσα. Πού βρήκαν το μυαλό. Που αυτοί είχαν κύρια απασχόληση τα δίχτυα και τα ψάρια. Απλώς κοντόφταν να έβλεπαν τη βάρκα, τα ψάρια, την οικογένεια. Είναι να σαλεύει το ανθρώπινο μυαλό η λογική. Όταν σκέφτεται πώς γκρέμισαν οι Απόστολοι, προσέξτε, γκρέμισαν βασιλείες με απλό και μόνο το λόγο. Γκρέμισαν σατανικά καθεστώτα. Γκρέμισαν φιλοσοφίες που αιώνες ολόκληρους
διδάσκονταν από φιλόσοφους, από φιλοσοφικές σχολές κλπ. Και με τολμούσες να μιλήσεις, αμέσως την Ελλάδα και σε σκότωναν. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν μιλάμε την Ελλάδα μόνο. Μιλάμε στον κόσμο ολόκληρο. Αυτά δεν ανατρέπονται, δεν γκρεμίζονται με καμία ανθρώπινη λογική. Δεν μπορεί δηλαδή να γκρεμίσεις ένα φιλοσοφικό σύστημα που είναι ριζωμένο βαθιά αιώνες ολόκληρους μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μηδέν χρονικό διάστημα. Μηδέν. Ούτε και μηδέν χρονικό διάστημα. Έπειτα, τι σήμερα δηλαδή η εποχή εκείνη, μαγεία στο χείρι στο κακό. Η ιδωλατρία, μαγεία με όλα τα όργια που υπάρχουν. Να ξεριζώσεις την ιδωλατρία. Δεν μπορούσε καμία δύναμη. Πάλευαν οι παππούδες μας χρόνια ολόκληρα. Και όμως οι Απόστολοι, με τη δύναμη την εξίσου που λάβανε, με το Άγιο Πνεύμα, τα γκρέμισαν όλα αυτά, σε αυτά τα λίγα χρόνια που πέρασαν πάνω στην Κύπρο. Δεν είναι επαναλάβω τόσο εύκολο με δύναμη ανθρώπινη ποτέ. Ποτέ και δεν είχαν όπλα στα χέρια του. Γιατί τα χέρια του βλέπουν να είναι άλλοτε στη φυλακή, άλλοτε να υποβολούνται, άλλοτε να μαστιγώνονται, άλλοτε ένα σωρό μαρτύριο να περνάνε. Και μέσα από αυτό το μαρτύριο να έρχεται η δόξα της Εκκλησίας. Εγώ θέλω να σταθώ στο σημείο αυτό. Μπορεί να είμαστε σαν χώρα μικρή. Σαν χώρα μικρή. Πιστεύω ότι η προφητεία του Κυρίου μας δεν έπεσε και ούτε πρόκειται να πέσει στο κενό για μας τους Έλληνες. Το παραλαμβάνω και ας το προσέξουμε λίγο για να βράδυ. Ο Κύριος μας έχει προφητεύσει. Για εμάς τους Έλληνες ότι θα δοξαστεί από εμάς. Και δεν πέφτει ένας Δημήτρη στο κενό, ούτε έπεσε. Ιδού, σε μία γλώσσα ελληνική γράφει γι' αυτό. Γνωστή η γλώσσα αυτή από το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ερμηνεύεται από τα ελληνικά στις γλώσσες τους. Και κηρύχθηκε στα ελληνικά το Ευαγγέλιο, διαστόματα των Αποστόλων. Στα ελληνικά ως την γλώσσα. Κήρυξαν γιατί ήταν τότε η γλώσσα του Αλεξάνδρου, η ελληνική του διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Και έρχομαι, δεν με πτωούν. Ας λέγονται, συγχωρέστε με, δεν με πολιτική, δεν κάνω απλώς, τα πω μόνο. Ας λέγεται μεγάλη δύναμη που γκρεμίζει κάστρα και τα ποδοπατεί και δεν υπολογίζει, η λεγόμενη Αμερική. Όμως, ούτε ενάρμαση, ούτε ενήπης. Αυτοί με τα άρματα και με τα άλογά τους και με τα λοιπά, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Μιλάμε με τη γνώση γραφής. Εμείς, στο όνομα του Κυρίου, θα δοξαστούμε. Εμείς, δε, εν ονόμα του Κυρίου, μεγάλη ισότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πάνω από τη δύναμη του Θεού αυτοί οι κύριοι που κυβερνάνε. Ανθρωπάκια είναι. Κάτω από τη δύναμη του Θεού είναι. Φαίνονται για μας ότι είναι μεγάλη. Για μας φαίνονται ότι είναι μεγάλη. Ο Κύριος μας έχει τη δύναμη και αυτός γνωρίζει το μέλλον μας αφού λέει θα δοξαστεί μέσα από μας. Και αυτό και μας πόλεμο. Ό,τι έχει δύναμη και πολεμιέται. Ό,τι είναι ακίνδυνο δεν το πειράζει κανείς. Δεν το πειράζει κανείς. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, δύναμη. Δύναμη αυτή, σαν και αυτή, που υποσχέθηκε ότι θα δώσει στους Αγίους Αποστόλους. Και την έδωσε. Και όχι μόνο σε αυτούς. Την έχει δώσει και σε εμάς, αδελφοί μου, τη δύναμη αυτή του Αγίου Πνεύματος. Όταν μπήκαμε στην Κολυμβήθρα και όταν βγήκαμε, την πήραμε ατόφια και το λάβαμε και το Άγιο Πνεύμα, που έβγαλε το κοκαλάκι ο παπάς και μας είπε «Χρύεται ο δούλος του Θεού» και έδωσε το Άγιο Πνεύμα εκεί πέρα,
πήραμε τότε δύναμη Αγίου Πνεύματος. Αυτή η δύναμη μας αναγέννησε, δηλαδή μας έκανε καινούριους πέρα για πέρα. Βέβαια, λερωθήκαμε και λερωνόμαστε. Καλό μας κάνει. Μην το παρεξηγήσουμε. Καλό μας κάνει. Γιατί αν δεν λερωνόμαστε, μπορεί να είμαστε χειρότερα με τον εγωισμό μας, αλλά και πάνω του κάτι είμαστε. Έτσι λένε, λέει σώμη ο Θεός, κατ' ομέγα έλεγό σου. Κακοποιήσω την πρόσφατη το όνομά μου. Την πήραμε τη δύναμη, μας την έδωσε ο Κύριος μας, είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Με αυτή τη δύναμη που μας έδωσε, ο Κύριος έχει ένα στόχο. Ένα και μοναδικό. Να μας κάνει σαν τον ίδιον. Να μας κάνει σαν τον ίδιον. Δηλαδή πώς σαν τον ίδιον. Το ανθρώπινο σώμα που πήρε, το εθέωσε. Το εθέωσε. Δηλαδή έδωξε, του έδωσε δόξα θεϊκά εξ ολοκλήρου πέρα για πέρα. Δεν εθέωσε τη θεότητά του, το σώμα που δανείστηκε από εμάς. Το θέωσε, το δόξασε και το έβαλε στα δεξιά του πατέρα. Αυτό εδώ πέρα. Και όταν τους έλεγε αυτά, ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα, να σας δώσει δύναμη, να σας αναγεννήσει, να σας κάνει καινούριους κλπ. Ανέβαινε στους ουρανούς. Αναλήφθηκε και κάτσε βέβαια με θεωμένο σώμα στα δεξιά του πατέρα. Και εμείς με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος τον ίδιο δρόμο βαδίζουμε ανοιγμένο από τον Κύριο, γιατί πρόδρομος είναι εκείνος που ανέβηξε τον ουρανό επάνω. Όπως πρόδρομος ετοίμασε τον δρόμο για να έρθει ο Χριστός σε εβραϊκές καρδίες μέσα και να τον ακούσουνε, έτσι ο Κύριος μας βάδισε τον δρόμο εκείνο προς τον ουρανό, τον άνοιξε μπροστά ο Χριστός και πίσω εμείς για να βαδίσουμε ακριβώς με τα ίδια δεδομένα, με αγιασμένο και θεωμένο σώμα. Το σώμα μας που θα μπει στο λάκκο μέσα ή που δεν ξέρουμε που να μην έχει μπει κιόλας, ο Κύριος ξέρει. Γιατί λέει εκεί στο Απόστολο, νεκρός με ακολουθείς, νεκρός με ακολουθείς, που διαβάζουμε, ότι αλλαγισόμετα, λέει, όπως τον Παύλο λέει, θα αλλάξουμε το σώμα από φθαρτό και υλικό, θα γίνει άφθαρτο και αθάνατο. Το λέει μέσα εκεί, το ακούμε, το ακούμε, τον διαβάζουμε, κάθε φορά, λέει. Και μάλιστα λέει, ρηπείο φθαρμού αλλαγισόμεθα εν εφαίρες. Έτσι λέει. Όσο το ανοιχτήσουμε το μάτι, λέει, θα μας αρπάξει, λέει, στα σύννεφα ο Κύριος και θα αλλάξουμε και θα γίνουμε πνευματικοί, την πνευματικό σώμα, όπως ακριβώς εκείνο του Κυρίου που ανέβαινε στον ουρανό. Μας θυμίζει η Εκκλησία για να μην λυπόμαστε, λέει, όπως λυπόνται αυτοί που δεν πιστεύουν. Εσείς που τα ξέρετε αυτά τα πράγματα, λέει, γιατί λυπόσαστε που φεύγει ο άνθρωπος σαν να είναι να τελείωσε το πάνησαν εκεί. Όχι. Θα έρθει η στιγμή που θα ηχήσει σάρπικα, λέει η Αγγελική, και τότε πρώτα οι νεκροί, λέει, και μετά θα φορτίσουμε εμείς σε αυτή την αλλαγή. Θέλω να παρακαλέσω. Στην προσευχή μας, το λέγαμε σε παιδιά σχολείο, γιατί είναι αγγελούδια για αυτά, αγγελούδια. Τους έλεγα, ξέρετε, γιατί ο Αβραάμ δεν πήρε από το Θεό αυτό που ζητούσε 100 χρόνια. Είπε τις απαντήσεις. Όχι, μάθαινε τον Αβραάμ να προσεύχεται ο Θεός. Του ζήτησε μία, του ζήτησε δύο, του ζήτησε τρεις. Λέω, εσείς τι κάνετε στον πατέρα σας που δεν σας δίνει κάτι. Ναι, πιάνουν τα κλάματα. Το ίδιο λέει, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στον Θεό. Να μάθουμε να του ζητάμε και με κλάματα για να φτάσουμε στη στιγμή που θα βρεθούμε θεωμένοι πια. Η προσευχή μας είναι για να γίνουμε θεωμένοι. Και τα άλλα όλα ξέρετε, μας τα δώσει ο Θεός. Εκεί θα στρίψουμε την προσευχή μας. Και ας γνωρίζουμε ότι με αυτό το δρόμο μόνο
θα βρεθούμε στην αγκαλιά του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος. Σε αυτήν την εποχή, την ακατάστατη, την άδικη και ευρώμικη που ζούμε. Ας είναι ευλογημένος ο Θεός, θα μας ανοίξει τα μάτια να καταλάβουμε τι είναι αυτά που να καταλαβαίνουμε, τι θα βρεθήσουμε αυτά οι γραφές. Ορίστε, μπορείτε να πείτε ό,τι έχετε στο μυαλό σας φωτισμένο για το Θεό. Όταν κατέβηκε ο Χριστός με τους μαθητές μαζί, ήταν κοντά τους. Ως τι κατέβηκε, σαν σώμα ανθρώπινο πραγματικό, να τον έπιανε και ανώταν, ή ήταν ένα αόρατο πράγμα. Αυτό ήταν. Γιατί ο Χριστός και πόναγε Όταν μετά, σαφωμένο, και πίναγε και δίψανε. Γιατί το βλέπουν να σταματάει σε ένα πηγάδι και να λέει σε μια σαμαρίτσα, δίψαω μου τη γυναίκα και να τον αφιώ. Αυτό ήταν μετά την Ανάσταση. Ο Κύριος λέει μετά. Μετά πώς κατέβηκε. Πώς γίνεται. Μετά την Ανάσταση λέτε. Μετά την Ανάσταση. Το κατάλαβα. Α, όχι, δεν ήταν το σώμα όπως ακριβώς το βλέπετε, όπως ακριβώς το δικό μας. Ήταν θεωμένο σώμα. Αυτό λοιπόν. Θεωμένο σώμα. Σώμα, πνευματικό και άλλο. Τώρα, δεν μπορεί να το πιάσεις. Το πιάνε. Να το ψηλάψεις. Το πιάνε. Αυτό, εδώ είναι το πατώ. Γι' αυτό γύρισα και έκανα την ερώτηση. Έναν καπάρα της Εκκλησίας λέει ότι πώς Χριστέ μου, εσύ, ο αναστημένος Χριστός, κατέβηκες τόσο χαμηλά, που ενώ το σώμα σου ήταν θεωμένο, ώστε να αφήσει τον Θωμά να αγγίξει με το πύλινο του χέρι. Ονομάζει πύλινο το χέρι. Πυλίγει χειρί, λέει. Με το πύλινο χέρι άγγιξε, λέει, την πλευρά σου και δεν τα έχει. Θα το πάρει το ίδιο πράγμα. Είπα τώρα δεν θα γίνει μαζί μου. Ναι, τους βρήκε στη θάλασσα, ψήνε ψάρια και εκεί πάλι επαναλαμβάνω έφαγε πραγματικά για να επιβεβαιώσει ότι αυτός είναι αστημένος Χριστός. Αυτό είναι ένα είδος κατεβάσματος, χαμηλώματος που ενώ το σώμα του ήταν θεϊκό σώμα, να πάρει έστω αυτής που δεν έπρεπε τη διάσταση εκείνη την ανθρώπινη για να ρωτούν ότι είναι διάσταση. Δεν μπορεί να ξέρεις, δεν είναι φάντασμα πράγματα. Τώρα παραδείγματος χάρη δεν έχει δυνατότητα να παρουσιαστεί ο Κύριος μας. Δεν παρουσιάζεται. Παρουσιάζει τον βλέπω. Μπορεί και τώρα αν θέλει να πει άγρο το γεράκι και ακούτησέ με. Έχει τη δύναμη. Αυτό έγινε και με την άσκηση του Κύριου. Άλλος αδερφός κάτι πει. Δεν είστε και το σώμα έτσι άλλο από εμάς. Ναι, αυτό δικό του είχε αναλάβει εδώ πέρα. Εσύ... Δικό του ήταν. Δικό του ήταν. Δικό του ήταν. Ο Μιχαλάκης περίμενε και δεν είναι κάτι ο Μιχαλάκης. Δεν μπορώ, τόσο καλά. Αν έχετε κάποιες γραφές, μπορείτε να τις κουβαλάτε, δεν θα είναι βάρος για το πρόβλημα. Ναι, 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 γιατί μας έχετε δώσει. Πέρας, να τις συνεχίσουμε μέσα από την Αγία Γραφή. Άρα, σαν να τους καλύτερη. Αυτή η Αγία Γραφή είναι τόμος ή... Όχι, γιατί. Αν και είναι διαθήκη. Της έχω αδυναμία. Στα λόγια, βέβαια, στην πράξη λίγο. Την είδα κάπου σε ένα βιβλιοπωλείο και την σύλλησα και την πλέον. Είναι πολύ ωραία και χρυσομένη. Ναι, την πλέον. Πιστεύω, λέω, τουλάχιστον, ας ενώ και να μεταβάσει και έτσι, τουλάχιστον. Να μεταβάσει και έτσι. Αυτές που μας έρωτες και κόστα... Στην από την κυρία Κονία. Αυτή είναι πιο στην απλή. Ναι, αυτή όμως είναι πιο καλή. Είπες για τη θεωρία. Για την πράξη είπες, δεν τα πες έτσι καθαρά. Δηλαδή, όχι, λέω, τολμάω να πω ότι έκανα κάνω τη λέγη γραφή μέσα. Αυτό είναι όμως το βασικότερο. Το βασικότερο. Τολμάω να το πω είναι το πράγμα. Τολμάω να το πω είναι το πράγμα. Εδώ η γραφή, άμα πεις έκανα την Αγία Γραφή ολόκληρη, δεν ξέρω πότε το λογίσει το πράγμα. Δεν δικαιολογείται εσύ. Γιατί μας λέει μέσα ότι και μια μέρα να ζήσουμε πάνω στη γη και μια ώρα να ζήσουμε ακόμα. Άρα, εδώ είναι το θέμα. Γιατί να μάθω. Γιατί λέω ότι το έλεος του, το ζητάνε Ιωσήφ, το έλεος του, στον δρόμο πας, θα λες Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε, μην αφήνεις την ημέρα, μην αφήνεις τη στιγμή και ζεις και
Εδώ αυτοί οι μαθητές, οι Απόστολοι, ναι. Που είδαν, που ζήσαν και πάλι, γιατί και όπως άκουσα που διαβάσετε, δεν πιστεύαν ακόμα ότι είναι ο ίδιος, είναι, και δεν ανοίγαν ακόμα τα μάτια να καταλάβουν για ποια βασιλεία τους. Ανοίχθηκαν. Και λέγανε για το Ισραήλ. Ανοίχθηκαν. Δεν κατάλαβα. Μετά ανοίχθηκαν. Πώς. Μετά με το πνεύμα. Και εμείς, και αυτοί έχουμε πάρει το πνεύμα. Και εμείς και αυτοί έχουμε πάρει το πνεύμα. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Επειδή η προσπάθειά μας δεν γίνεται ολοκληρωτική πάνω στα έργα, γι' αυτό και δεν παίρνουμε το μήνυμα καθαρό από την Γεγραφή. Αυτή το δίνει καθαρό. Αλλά εμείς δεν έχουμε τον καθαρό κόσμο για να περάσει καθαρό μήνυμα μέσα. Εκεί είναι που πρέπει να αναστρέψουμε την προσπάθειά μας. Είμαστε από τον ίδιο, λέμε συγχώρεσέ μας, δώσε μας τη δύναμη, να φύγουμε τις αδυναμίες εκεί, σε αυτή που εκεί δεν σταθούμε. Και ειδικά, πολύ ειδικά, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι δεν στο δείχνω την περασμένη φορά, σε θέματα αγάπης, λέω στα παιδιά στο σχολείο, παιδιά να αγαπάμε. Κύριε, αυτούς μας αγαπάνε, δεν έχει ένα κοριτσάκι. Ναι. Αυτούς μας αγαπάνε μόνο, είπε ένα κοριτσάκι σχολείο. Και λέω, παιδιά μου είναι αγώνισμα η αγάπη. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην αγαπάμε, αλλά αν σε καθημερινή βάση βάζουμε τα γόνατα μας κάτω, αγώνατα κάτω, και λέμε σε παρακαλούμε, νιώθω ότι βλέποντας αυτόν που με εκπαιδεύεται να περνάει έναν κάτι μέσα και να με τρυπάει. Που είναι ο εγωισμός μου, που είναι το μίσος μου, σε παρακαλώ, έλα και το αγκαθάκι τράβηξε από τη μέση και σιγά 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 τραβήξε από τη μέση. Αλλά όχι αμέσως, δεν είναι αγωγή και την κάτω. Και είναι αγώνισμα για αγάπη. Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε το παιδάκι. Παρόλο που είναι μικρό και είπε σαν γελούδι, είδες τι, όσοι μας αγαπάνε. Άρα, έτσι είσαι, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι κάπου αλλού. Πού είναι. Να αγαπάμε αυτούς που δεν μας αγαπάνε. Ναι, αγαπάμε το θέμα. Αυτό το κάνουμε. Είναι αγώνισμα. Είναι αγώνισμα. Είναι αγώνισμα. Αυτό μας το λέει μέσα. Μα το λέει αλλά το κάνουμε, εδώ είναι το θέμα. Ιωσήφ, δεν είναι αμαρτία τώρα. Δεν είναι αμαρτία τώρα να σου πω κάτι που δεν επιτρέπεται. Μια πες. Εάν το είπα, δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Η αγάπη, όταν δεν την έχεις, με τη δύναμη την ανθρώπινη και με την λογική την ανθρώπινη, δεν την βρίσκεις. Όταν όμως γονατίσεις και κάνεις πάλι ανάμεσα σε σένα και στον Θεό, πάλι, πραγματική πάλι, και να λες, αφού πονάω, δεν με βλέπεις ότι εγώ δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Σιγά 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 μαλακώνει και φτάνει σε ένα σημείο και αν τα προσέρχεσαι και αν τα αγαπάς. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα πέσει κάποια στιγμή, αλλά σε σκεφάζει πολύ χάρη Θεού, πάρα πολύ χάρη Θεού. Νομίζω ότι μπορεί να λέει αυτό που λέω ορισμένα πράγματα. Αν γίνεται αυτό, ας το δοκιμάσουμε. Δοκιμάσουμε όμως. Δοκιμήρει. Εκεί να αφιερώσουμε. Να το δοκιμάσουμε. Εγώ αγαπάω τον Ιωσή. Αυτός όμως δεν με αγαπάει. Εκεί γίνεται. Μα είπαμε εκεί στον Ιωσή. Λοιπόν, λέω τώρα. Ο Ιωσήφ φταίει. Όχι, το θέμα είναι καθαρά προσπάθειας και αγόρας. Διάβολο, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, νομίζω λέει, για να δεν λέει ότι μη δεν βάζεις και το χέρι στη τσέπη, το χέρι στη τσέπη μέσα, ώστε να έχει που έχει αγκάθια μερικές φορές για να δώσει κάτι, και εδώ σου λέει γονάτισε απλώς, δεν μια προσεκούλα για εκείνον που μισείς. Δεν σου κάνει και μεγάλο καλό, δεν γίνει και μεγάλο σκόπο το ψυχοκράτο. Μεγάλο σκόπο δεν γίνει. Ενώ αν σε αυτή την περίπτωση είναι μεγάλη περίπτωση, κάνεις από τον αγώνα, δίνεις και λιμοσύνη, γιατί αυτή είναι τέλειο το πράγμα. Τέλειο το πράγμα. Να κάνει, να μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, μπορούμε να σου γυρώσει αρκετά όλα. Αν αφήσω τον χώρο εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Άγιος ο Θεός, Πάτε ημών και Υιέ τον Χριστιανό. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Θεός,
Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Πάντα θελημών, προηγείς ουρανείς, αναγεστεί το πρόνομά σου, ευεθέτω η βασιλεία σου, ευεθύτω το πρόνομά σου, όσο είναι ουρανών και επιτυχείς, τον άνω θελημών του Αγιοποιού σου, τόσο στιγμή σήμερα, κάθε τη στιγμή το αφηλήμα θελημών, όσο και η ειρηνή σαρβή είναι με τους οφειλεύτες ημών, και μη είσαι ενέχεις ημάς θελεσμών, αλλά είσαι ημάς από το πονηρό. Προστασία των χριστιανών να κατέχετε με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε μη παρήτης αμαρτωλών δε είσαι λογονάς αρρώτας ον ως αγαπή εις την βοήθη αντιμών των πιστός καυγαζόντος Άγινος εις πρεσβεία, εσπέσον εις ηγεσία, η προστατεύουσα η Θεοτόκε των τιμώντος. Διεχόν τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέξον και σώσον μας. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.